επαγγελματία εργολάβο. Αυτό αποδεικνύεται από το ότι στη μελίτη ο λιγνίτης που μπορεί να λειτουργήσει στο εργοστάσιο είναι μόνο από δύο ρυχεία. Από το ρυχείο του Βέτης και του Αμυταίου. Τι κάνουν λοιπόν εδώ. Εδώ έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια μία διαδικασία να πάρει το ρυχείο συγκεκριμένος επιχειρηματίας εργολάβος προκειμένου να είναι μονόδρομος η αποκρατικοποίηση όχι σε παιδιτές αλλά σε αρπακτικά του εργοστασίου της μελέτης. Και βεβαίως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τέτοιου είδους μεθοδεύσεις δεν είναι μια πολιτική την οποία τη δέχεσαι ή δεν αποδέχεσαι, αλλά είναι ένα κακούργημα που περιγράφει στον ποινικό κώδικα. Και το ένα από τα δικήματα είναι η απιστία σε βάρος του ελληνικού δημοσίου. Να ξέρουν λοιπόν εκείνοι που προσπαθούν να κάνουν δώρα με αντάλλαγμα την στήριξη από συγκεκριμένους επιχειρηματίες ότι εμείς θα τους καταγγείλουμε πολύ και θα προσφύγουμε στη δικαιοσύνη. Δεν θα περάσει. Θα είμαστε δίπλα από το λαό της Φλόρινας, διότι ένα τέτοιο ξεπούλημα, όταν έχουν επενδυθεί παραδείγματος χάρη 800 εκατομμύρια για τη συγκεκριμένη μονάδα, το να δοθεί ή να χαριστεί λόγω της παραχώρησης των ορυχείων με απόφαση πάλι της κυβέρνησης, αυτό είναι αδίκημα. Το δεύτερο σταθμό είναι ανεργία. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να επανέλθει το θέμα της εντοπιότητος, το προνόμιο της εντοπιότητος σε σχέση με τη συνεργασία στις συγκεκριμένες μονάδες. Μακάρι να μπορούσαμε να φέρουμε και εργαζόμενους αν χρειαζόταν από άλλες περιοχές. Αλλά εδώ η ανεργία είναι σε πάρα πολύ υψηλά πεδία. Και εδώ θέλω να προειδοποιήσω για κάτι. Επειδή έχουν αρχίσει το κομμουνιστικό κύριο Δήμαρχο να συζητάμε για το θέμα της ειδικής οικονομικής ζώνης, να σας πω ότι η ειδική οικονομική ζώνη ακούγεται καλά, αλλά η ειδική οικονομική ζώνη προβλέπει και γι' αυτό τη σχεδίασα εργαζόμενους λανθομετανάστες οι οποίοι θα εργάζονται με 100 ή 150 ευρώ δίνοντας τους φαΐ. Αυτό δηλαδή πάνε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε μια ειδική οικονομική ζώνη που βεβαίως θα ήταν ένα κίνητρο για τα παιδιά στην περιοχή, να μεταφέρουν λαθρομετανάστες σε κέντρα κράτησης που θα δημιουργήσουν στην περιοχή των ειδικών οικονομικών ζωνών, να καταργήσουν κάθε εργασιακό δικαίωμα και ουσιαστικά εκείνο που θα υπάρξει απόλυτη ανεργία, διότι ένας εργαζόμενος δεν θα μπορεί να βρει δουλειά. Και να οδηγήσουν στην υγεία τους εργαζόμενους στα 250 ευρώ. Ο στόχος της Τρόικας και των εισβολέων στην πατρίδα μας αυτή τη στιγμή των δανειστών είναι αυτός ακριβώς. Να εξαθλιώσουν τον Έλληνα εργαζόμενο, να εξαθλιώσουν τον συνταξιούχο, να μην υπάρχει μικρομεσαίος επαγγελματίας που μπορεί να λειτουργήσει με τέτοιου είδους φορολογία και χαρά σε τα οποία παίρνουν και να παραδοθεί η χώρα στους δανειστές. Δεν θα το επιτρέψουν. Πρέπει να ενωθούν οι Έλληνες ανεξαρτήτως πολιτικής καταγωγής του χθες και να καταλάβουμε ότι εδώ δεν πρόκειται να ξαναγίνει εμφύλιος. Ο διχασμός δεν θα υπάρξει. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να το περάσουμε όλοι οι Έλληνες. Εμείς πλάι να ξέρουμε οι Έλληνες καλούμε όλο το δημοκρατικό και πατριωτικό τόξο να ενωθεί προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το σχεδιασμό της δημιουργίας αντιπαραθέσεων που πλήρωσε με αίμα η πατρίδα μας στο παρελθόν. Ευχαριστώ.